Και εκείνο το οποίο θα καταψηφίσουμε είναι στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση των συμβάσεων που δεν έχουν κηρυχθεί νόμιμες κατά την αιτιολογική έκθεση λόγω επουσιωδών και τυπικών πλημελιών. Το θέσαμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή, έγινε μία συζήτηση. Νομίζω ότι στην κριτική, την γενική που ασκούμε και ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση είναι σύμφωνη, δεν γίνεται να συνεχίζεται ένα τέτοιο καθεστώς στο οποίο η Βουλή καλείται να εγκρίνει λόγω δήθεν τυπικών πλημελιών ή ίσως και χωρίς το δήθεν λόγω τυπικών πλημελιών, να εγκρίνει όμως ουσιαστικά συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν τηρήσει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Δεν γίνεται εκ των υστέρων η Βουλή να έρχεται να επανορθώσει νομικά ελαττώματα, ακυρότητες, διότι τότε φύγεται το ίδιο το περιεχόμενο της διαδικασίας το οποίο έχει θεσπιστεί. Το περιεχόμενο της διαδικασίας που έχει θεσπιστεί, η Βουλή το νομοθέτησε για έναν ορισμένο λόγο. Προφανώς για να διασφαλίσει κάποια πράγματα. Η μη τήρηση αυτών των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν, και ξαναλέω, δεν είναι ότι συνέβη άπαξ, αυτό αποτελεί παγία πρακτική. Υπήρξε πρακτική της προηγούμενης κυβέρνησης, υπήρξε πρακτική της προπροηγούμενης κυβέρνησης. Εμείς δεν μπορούμε να συνενούμε στην διαιώνιση μιας τέτοιας διαδικασίας. Υπάρχει βέβαια το αμήλικτο ερώτημα και τι θα γίνει με τους εργαζόμενους αν δεν εγκρίνει, παραδείγματος χάρη, η Βουλή τη συγκεκριμένη εκ των υστέρων νομιμοποίηση. Θα μείνουν απλήρωτοι? Αυτό είναι το ερώτημα που πάντοτε βασανίζει τους υπουργούς. Η απάντηση όμως που έχω να δώσω εδώ είναι η εξής. Όποιος έκανε την πλημέλεια, ας πάει να την πληρώσει. Όποιος την έκανε. Είναι ο προηγούμενος υπουργός από την τσέπη του. Διότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία. Όποιος δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας που ορίζει ο νόμος, που ορίζει η Βουλή, μπορεί εν συνεχεία να έρχεται εκβιαστικά και να λέει: με συγχωρείτε, τι να κάνουμε, έκανα λάθος. Εγκρίνετε τώρα αυτό το οποίο εγώ δεν έκανα σωστά, γιατί αλλιώς θα μου καταλογιστεί. Ας του καταλογιστεί και κάποια φορά, λίγο να μαζεύονται όλοι. Στα ζητήματα των τροποποιήσεων που έχετε προτείνει για το θέμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής και διαδικασίας αναδιοργάνωσης. Κοιτάξτε, εκεί θα σας έλεγα ότι εμπολής επί της ορχής με αυτήν την τροπολογία που φέρνετε, θα έλεγα ότι συμφωνούμε. Έχουμε όμως επιμέρους αντιρρήσεις. Θα σας τις πω. Κατά τη γνώμη μου, η παράταση της προθεσμίας του άρθρου 100, το πάτε σε 4 μήνες ενώ ήταν 2, δεν θα αποφέρει τίποτα. Είναι μια καθυστέρηση, δεν είναι εκεί που χάνεται ο χρόνος. Επομένως, νομίζω ότι απλώς είναι μια καθυστέρηση η οποία δεν έχει νόημα. Αντιθέτως, θεωρώ ότι το γεγονός ότι παρατείνεται σε 4 έτη την δυνατότητα συμφωνίας, αποπληρωμής με τη συμφωνία μέχρι τα 4 χρόνια αντί για μέχρι 2, είναι θετικό και σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται και στην ιδιωτική βούληση. Εκεί δεν έχουμε αντίρρηση. Τώρα, μειώνεται το ποσοστό της συμφωνίας στο θέμα της αναδιοργάνωσης και το πηγαίνεται αντί για το 20% στο 10%. Εμείς εκεί έχουμε αντίρρηση, θεωρούμε ότι το 10% είναι πολύ μικρό ποσοστό και δημιουργεί δέσμευση. Βεβαίως, παραμένει υπό την κρίση του δικαστηρίου αυτό, αλλά σε τελευταία ανάλυση εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Δεν έχω κατανοήσει γιατί στο άρθρο 99 βάζεται θέμα προσωρινής διαταγής. Το άρθρο 99 καταρχήν δεν θέτει θέμα προσωρινής διαταγής. Στη διαδικασία αυτή δεν ξέρω καν εάν προβλέπεται ή από πού προβλέπεται, γιατί στο 99 δεν προβλέπεται, ζήτημα προσωρινής διαταγής. Γιατί ανοίγεται αυτό το ζήτημα της προσωρινής διαταγής? Ερώτημα θέτω, επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να σας θέσω αυτήν την ερώτηση στην Επιτροπή. Υπάρχει εμπειρία ότι υπάρχει έκδοση προσωρινών διαταγών και σε ποια νόμιμη βάση? Ενώ δεν έχουμε αντίρρηση για την τροποποίηση η οποία γίνεται στο άρθρο 101. Εν πάση περιπτώσει, με αυτές, αν θέλετε, τις παρατηρήσεις, οι οποίες όμως θεωρούμε επιμέρους, θα συμφωνήσουμε με την τροπολογία την συγκεκριμένη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε τον κύριο Βορύδη. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Και για το ελεγκτικό συνέδριο θα την ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Είπα βεβαίως, αν μου επιτρέπετε μόνο, κύριε Πρόεδρε, μόνο ένα ζήτημα. Εμένα μου προξενεί τεραστία εντύπωση το γεγονός ότι η μετάταξη δημοσίου υπαλλήλου από υπηρεσία σε υπηρεσία αποτελεί, προϋπόθεσή της αποτελεί η αποδοχή της μετατάξεως από τον υπάλληλο. Διότι αυτό είναι που γεννά το ζήτημα. Και θα πω το εξής, ακούω, το άκουσα από τον κύριο Παυλόπουλο, ότι αυτό αποτελεί ουσιαστικά μία παρέμβαση ερμηνευτική την οποία έχει κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας για το ζήτημα αυτό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει η δίκηση. Δηλαδή, εάν
Παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι και πολύ φυσιολογικό. Υπάρχει πληθώρα σε μία υπηρεσία υπαλλήλου. Ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη σε μία άλλη υπηρεσία υπαλλήλου. Έρχεσαι και λες σε αυτούς που ουσιαστικά, επειδή είναι πάρα πολλοί, κάθονται, τους λες πήγαινε να δουλέψεις εκεί γιατί έχουμε κενό. Και σου λέει αυτός, όχι, εγώ δεν πάω. Πάντως πρέπει να βρει ένας τρόπος, να βρεθεί ένας τρόπος, αυτό να ελεγχθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Διότι αλλιώς θα είμαστε υποχρεωμένοι ή να αφήνουμε δυσλειτουργούσες υπηρεσίες ή αλλιώς να είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε σε προσλήψεις ενώ ήδη υπάρχει πληθώρα αριθμού υπαλλήλων. Άρα κατά την γνώμη μου αυτό πρέπει να ρυθμιστεί γενικά. Στα πλαίσια αυτά και παρόντος ψηφίζουμε για να διευκολύνουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά λέω όμως ότι είναι ένα γενικό ζήτημα το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί με γενικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Βορύδη.